Ρωσίας ή την επιθυμία της να πραγματοποιήσει έναν πόλεμο στο Αιγαίο, τον οποίο, όπως αναφέρατε, ξέρει και η ίδια ότι δεν θα κερδίσει. Αν θέλετε να μας αναλύσετε τη δήλωση και αν εκτιμάτε ότι είναι κάτι το οποίο, αν φτάσει από την άλλη πλευρά, μπορεί επίσης να ανεβάσει τους τόνους. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι η Τουρκία πράγματι κλιμακώνει τη φραστική ένταση στο Αιγαίο. Πολλές φορές όχι μόνο τη φραστική. Έχουμε μια αύξηση των παραβιάσεων στον ενέργειο χώρο. Είχαμε μια ποιοτική κλιμάκωση με την προσπάθεια εμβολισμού του πλοίου Γάβδος. Είναι εύλογο λοιπόν να υπάρχει ένα κλίμα ανησυχίας στο μέσο άνθρωπο, στο μέσο Έλληνα, στον ελληνικό λαό. Η τοποθέτησή μου λοιπόν είχε να κάνει με το ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε ως χώρα ασφαλής. Έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας αποτρεπτική δύναμη τέτοια που καθιστά οποιονδήποτε πόλεμο στην Τουρκία, στο Αιγαίο, αδιανόητο για την Τουρκία, γιατί ξέρει προφανώς ότι δεν μπορεί να τον κερδίσει. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο ήθελα να περάσω είναι ότι προφανώς πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση όταν έχουμε ένα τέτοιο γείτονα που δεν σέβεται πολλές φορές το διεθνές δίκαιο, που κλιμακώνει την επιθετικότητα και την ένταση. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να φοβόμαστε. Και γιατί οι διπλωματικές συμμαχίες της χώρας μας είναι ισχυρές και ενισχυμένες, και γιατί τα δικά μας τα δίκαια έχουν έδαφος εφαρμογής στο διεθνές δίκαιο, και γιατί οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αποτρεπτική ισχύ που έχουν. Κύριε Κατρούγκαλε, εχθές είδαμε τον Πρωθυπουργό να στηρίζει πλήρως τον κύριο Καμένο, του οποίου πάντως οι δηλώσεις, οι οποίες όπως τα μετέφερε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τα λέγαμε εδώ με τους τηλεθεατές και εχθές, και ουσιαστικά ήθελε να επικοινωνηθούν, έκανε λόγο για έναν τρελό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκτιμώντας σχηματικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, ότι κανείς δεν ξέρει, μπορεί να φτάσει και 15 χρόνια, όπως είπε, η κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Εσείς αυτές τις δηλώσεις πώς τις βλέπετε, δεν ρίχνουν λάδι στη φωτιά και τελικά σε ποιους απευθύνονται? Η κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της τουρκικής πλευράς. Και δεν θα πρέπει να απαλλάσσουμε την τουρκική πλευρά από τις πολύ βαριές ευθύνες που έχει. Οπωσδήποτε από όχι. Εκεί και μετά, από εκεί και μετά το ξέρω, δεν μιλάγουσα για εσάς κυρία Μπάρμπα, προφανώς είστε λογικός άνθρωπος. Λέω λοιπόν ότι πράγματι υπάρχει μια διαφορά στα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, άλλοι υπουργοί. Η εξωτερική πολιτική όμως προσδιορίζεται από τον Πρωθυπουργό, εκφράζεται κυρίως από τον Υπουργό Εξωτερικών, και σε κάθε περίπτωση μία είναι η πολιτική και αυτή που εφαρμόζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ακόμα και αν καμιά φορά υπάρχει μια διαφορά στα εκφραστικά μέσα που απόλυτα δικαιολογείται, γιατί ο καθένας μας έχει το προσωπικό του ύφος. Άρα θεωρείτε ότι στην θέση του Υπουργού Άμυνας ή οποιοδήποτε υπουργού ή στελέχους της κυβέρνησης, το προσωπικό ύφος είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να μετριέται και δεύτερη φορά όταν γίνονται δηλώσεις για εθνικά θέματα? Κάθε πολιτικός πρέπει, ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Αλλά το ύφος προφανώς είναι κάτι από το οποίο μας χαρακτηρίζει και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Ο καθένας μας έχει το προσωπικό του ύφος. Είναι προφανές αυτό. Επειδή αναφερθήκατε στο γεγονός ότι το Υπουργείο Εξωτερικών υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού είναι αυτό που χαράζει την εξωτερική πολιτική, συμφωνείτε ή θα προτιμούσατε να υπάρχει μία γραμμή και να εκφράζεται μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών? Μα σας είπα ότι μία γραμμή υπάρχει. Ναι, αλλά εκφράζεται παντιοτρόπως. Μία πολιτική εφαρμόζεται. Όχι, ακριβώς αυτή είναι το επιχείρημά μου. Σέβομαι τη δική σας αντίθετη άποψη, αλλά αυτό που σας είπα προηγουμένως και το παραλαμβάνω είναι ότι μία γραμμή υπάρχει, μία πολιτική υπάρχει. Πολλές φορές ο τρόπος υποστήριξής της στο εσωτερικό εμπλουτίζεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το ύφος που έχει ο καθένας. Αλλά η πολιτική είναι μία. Μάλιστα, λοιπόν, είστε σαφείς. Θέλω να σας πάω λίγο και στο θέμα των 8 στρατιωτικών των Τούρκων που έχουμε εδώ. Ένα θέμα το οποίο είναι ένα μόνιμο αγκάθι στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία. Εσείς ανοίξατε ένα ζήτημα ότι ουσιαστικά αν από τη διαδικασία, και θα μας πείτε εσείς ποια διαδικασία, προκύψει ότι οι άνθρωποι αυτοί εμπλέκονται με το πραξικόπημα, μπορεί η Ελλάδα να τους αρνηθεί το άσυλο και προφανώς να μεταφερθούν σε κάποια χώρα ευρωπαϊκή που με συμφωνία θα τους δεχτεί. Αυτό που είπα είναι το εξής. Τι είναι αυτή τη στιγμή δεδομένο? Ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να εκδοθούν στην Τουρκία. Δεν μπορούν να παραδοθούν στην Τουρκία. Γιατί είμαστε κράτος δικαίου και υπάρχουν αμετάκλητες αποφάσεις του Αρείου Πάγου που έχουν απαγορεύσει την έκδοσή τους. Παράλληλα όμως με την μη έκδοση, οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποβάλει και ένα αίτημα ασύλου. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης που ρυθμίζει τα θέματα της ιδιότητας του πρόσφυγα,
Ρητά ορίζεται ότι πρόσφυγας είναι αυτός που φεύγει κυνηγημένος από τη χώρα του επειδή φοβάται διώξεις για τις ιδέες του, για τη ράτσα του, για τη φυλή του, για τις πεποιθήσεις του. Είπα λοιπόν αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι αντίρρητο, με την ιδιότητά μου μάλιστα του συστηματολόγου, ότι εάν κάποιος έχει επιχειρήσει πραξικόπημα, και τονίζω το εάν, γιατί αυτό δεν το πω ούτε εγώ ούτε οποιοδήποτε άλλος, μόνο τα δικαστήρια μπορούν να το πούν. Και πώς θα το ξέρουμε αυτό, γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσετε. Τα δικαστήρια το πια Συμβούλιο δηλαδή... της Επικρατείας. Όχι, εκκρεμεί, το Συμβούλιο Επικρατείας. Εκεί εκκρεμεί αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο ένδικο βοήθημα του ελληνικού κράτους, που ακριβώς έχει θέσει στο δικαστήριο το ζήτημα αυτό. Να διερευνηθεί αν αυτοί εμπλέκονται στο πραξικόπημα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εφόσον εμπλέκονται στο πραξικόπημα, είναι πραξικοπηματίες, ναι, μεν δεν μπορούν να εκδοθούν στην Τουρκία, δεν δικαιούνται όμως την ιδιότητα του πρόσφυγα, που είναι αυτοί που την δικαιούνται οι κυνηγημένοι άνθρωποι, όχι αυτοί που πήραν τα όπλα εναντίον του καθεστώτος της χώρας, όποιο και να είναι. Τι γίνεται από εκεί πέρα, αν όντως το απευχόμεθα οι άνθρωποι αυτοί όντως έχουν κάποια εμπλοκή με το πραξικόπημα. Και αυτό το δηλώσει το δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Έχουν ήδη ξεκινήσει ενδεχομένως, θα πρέπει να υποθέτουμε διεργασίες με άλλα κόμματα της Ευρώπης που θα τους δεχτούν, με άλλες χώρες της Ευρώπης, με συγχωρείτε. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Η ελληνική κυβέρνηση σέβεται πάντοτε τις διαδικασίες τις δικαστικές και τη διάκριση των εξουσιών. Άρα δεν θέλω να συνεχίσω την συζήτηση σε αυτό το επίπεδο, μέχρι ότου δούμε τι θα πει πράγματι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται και συνεχίζουν να κρατούνται. Κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να σταματήσει και να αφαιθούν ελεύθεροι. Υπάρχει ανησυχία στην ελληνική κυβέρνηση, σε εσάς ενδεχομένως προσωπικά, ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να κινδυνεύουν εφόσον βγουν από την στενή προστασία των ελληνικών αρχών? Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα-πρώτα ότι κρατούνται με αποφάσεις πάλι της ελληνικής δικαιοσύνης. Βεβαίως. Γιατί στα κράτη δικαίου όπως είναι η Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να κρατηθεί ένας ημεδαπός είτε ένας αλλοδαπός. Από την άλλη μεριά προφανώς πρέπει να υπάρχουν και ανησυχίες ως προς την ασφάλειά τους για πολλούς λόγους. Όσο είναι υποκράτηση αυτό εξ αντικειμένου εξασφαλίζεται. Η ελληνική πολιτεία ως κράτος δικαίου, προφανώς όσο είναι εκκρεμής οι δικαστικές διαδικασίες, με κάθε τρόπο θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών. Μετά όμως φοβάστε ότι μένει ένα ανοιχτό διάστημα, εάν και εφόσον είπαμε πάντα και πολύ σωστά το λέτε, υπό την επιφύλαξη της απόφασης του δικαστηρίου. Τι θα πρέπει, δηλαδή, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο και είναι έτοιμη η ελληνική κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει? Είναι ένα ενδεχόμενο. Μα δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί ακριβώς. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, έχει εγγυήσεις προστασίας των πολιτών και των ολοδαπών που βρίσκονται στο εσωτερικό της και εμείς εφαρμόζουμε πάντοτε το εθνικό και το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στο Σκοπιανό, κυρία Κατρούγκαλε. Παρακολουθούμε ότι προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση θέλει να λυθεί το ζήτημα, όπως χαρακτηριστικά λέει και ο Πρωθυπουργός, να μην σπαταλάμε πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο. Είστε αισιόδοξος ότι η λύση έρχεται παρά τις κόκκινες γραμμές που έχουμε βαρεθεί να το λέμε, αλλά τις βλέπουμε και από τη δική μας την πλευρά και από την πλευρά της ΦΥΡΟΜ? Πολύ σωστά το επισημαίνετε ότι πρέπει να λυθεί αυτό το μείζον θέμα, όπως έχει αναδειχθεί, ενώ θα μπορούσε ήδη από τη δεκαετία του 90 να έχει ρυθμιστεί, ακριβώς γιατί μας στερεί πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο που θα έπρεπε να το ξοδέψουμε εκεί που μετράει, στα ανατολικά των συνόρων μας. Και αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου, και την ανευθυνότητα της τάσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είχε πει ότι δεν είναι τώρα η συγκυρία για να λυθεί. Ως προς το θέμα τώρα του αν μπορούμε να προσδοκούμε λύση, εξακολουθώ να είμαι, όπως από την αρχή, συγκρατημένα αισιόδοξος ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας. Υπάρχει μάλιστα και μια σχετική πρόοδος σε αρκετά από τα ζητήματα τα οποία από την αρχή είχαν τεθεί. Η μπάλα όμως είναι ουσιαστικά στο γήπεδο της άλλης πλευράς. Εμείς έχουμε εθνικό συμφέρον να λυθεί. Δεν έχουμε όμως κάποια ιδιαίτερη πίεση. Να το πω λαϊκά, δεν έχουμε πρεμούρα να λυθεί. Μεγάλη πίεση, γιατί έχουν σημαντικά ζητήματα ως προς την εσωτερική σταθερότητα του κράτους τους, ως προς την ευρωπαϊκή και τη διεθνή προοπτική, έχει κυρίως η κυβέρνηση των Σκοπίων. Ακόμα και τώρα, δηλαδή η Ελλάδα δεν δέχεται πιέσεις και από την Γερμανία και από άλλες πλευρές να προχωρήσει σε μια λύση? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Καμία πίεση δεν δεχόμαστε. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που θέλουμε να μην παραδεινόμαστε στο πολιτικό τέλμα, να λύνουμε προβλήματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Θα πάμε και στο εσωτερικό, αλλά θα μου επιτρέψετε ακόμα μία ερώτηση. Εννοώ ότι
Μα εννοώ ότι όταν έχουμε ένα θέμα εθνικού συμφέροντος, χρειαζόμαστε πίεση απ' έξω, δεν είμαστε ικανοί μόνοι μας να την αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε για την επίσπευση της λύσης. Γιατί, όπως είπατε, ο ίδιος βρίσκεται ακόμα η μπάλα στο γήπεδο των νοσοκομείων που καίγονται να επιληθεί το ζήτημα. Σε αυτό να σας απαντήσω. Εμείς ανάγκη για επίσπευση της λύσης δεν έχουμε καμία. Για παράδειγμα, αν η ερώτησή σας έχει το νόημα, αν πρέπει η λύση να είναι μέχρι τον Ιούλιο, η απάντησή μου είναι προφανώς όχι. Καλό θα ήταν για την άλλη πλευρά να είναι μέχρι τον Ιούλιο που προσδοκούν την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά σε ό,τι μας αφορά θέλουμε καλή λύση. Δεν θέλουμε καλή λύση μέχρι τον Ιούλιο. Μία καλή λύση θα προέβλεπε αυτό το οποίο έχει αρχίσει να κυκλοφορεί, να διαρρέεται όπως θέλετε, πείτε το. Τελικά να έχουμε μία διεθνή συνθήκη. Και σας ρωτάω φυσικά γιατί είστε και συνταγματολόγος, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Μία λύση λοιπόν η οποία τελικά με κάποιο τρόπο θα ξεπεράσει αυτό το σκόπελο που βάζει δικαίως η ελληνική πλευρά. Για αλλαγή του συντάγματος της ΦΥΡΟΜ, εφόσον όλα και οι αλυτρωτισμοί κτλ. Εξαλειφθούν μέσα από μια διεθνή συνθήκη. Θέλουμε πράγματι να ρυθμιστούν όλα τα ζητήματα μέσα από μια διεθνή συνθήκη. Αυτό ήταν η αρχική μας τοποθέτηση και το ζήτημα της αναθεώρησης του συντάγματος. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, θέλουμε να φύγουν όλα τα ζητήματα αλυτρωτισμού, να έχουμε μια συνολική λύση και αυτή η λύση να εφαρμόζεται έναντι όλων. Το περίφημο Erga Omnes, θέλουμε όμως να έχει και χαρακτηριστικά μονιμότητας. Και αυτά μόνο η αλλαγή του συντάγματος μπορεί να τα εξασφαλίσει. Άρα έχετε νομικά καταλήξει σε αυτή τη λύση, έτσι, γιατί να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι η ΦΥΡΟΜ δηλώνει το ακριβώς αντίθετο. Άρα, διεθνή συνθήκη και αλλαγή του συντάγματος. Παρακαλώ. Είναι ένα από τα θέματα. Ναι, προφανώς το ζήτημα της αλλαγής του συντάγματος εμείς το θεωρούμε κομμάτι της λύσης, που δεν μπορεί να υπάρχει λύση χωρίς αυτό. Και είναι πράγματι, όπως λέτε, ένα από τα ζητήματα που η άλλη πλευρά ακόμα εξακολουθεί να έχει άλλη γνώμη. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο εσωτερικό. Αναφέρατε ότι η κυβέρνηση δίνει λύση και στο εσωτερικό. Πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά από το περιστατικό με τον 52χρονο είναι το θέμα της εγκληματικότητας. Θα μου πείτε εσείς κατά πόσο βρίσκεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης ο στόχος του Ρόνικος Τόσκας, γιατί από την αντιπολίτευση, ενδεχομένως και από κάποιους πολίτες, το βλέπουμε ανοιχτά. Είναι αποτελεσματική αυτή η ενέργεια, σε πάση περιπτώσει, αν είναι αποτελεσματικές του Υπουργείου σε ό,τι αφορά την πάταξη της εγκληματικότητας και οι δηλώσεις. Δεν ζούμε σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο. Αυτό το κοιμηθείτε, που μπορεί να αποτελεί πάγια πρακτική ασφάλειας, αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν ακούγεται από έναν Υπουργό, είναι κομματάκι διαφορετικό. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Για να έχουμε μια αντικειμενική γνώμη και να μην αφήνουμε ένα ζήτημα που πράγματι αφορά τον μέσο άνθρωπο. Ο καθένας μας ανησυχεί. Εάν θα ξυπνήσει το βράδυ και θα δει έναν κλέφτη στο σπίτι του. Πρέπει να δούμε τα στατιστικά δεδομένα. Και τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι την περίοδο της τριετίας της δικής μας η εγκληματικότητα έχει υποχωρήσει. Και σε ό,τι αφορά την ισχυρή εγκληματικότητα, φόνους κτλ. Και σε ό,τι αφορά γενικότερα τα στατιστικά δεδομένα. Αυτό δείχνει επομένως ότι ο Νίκος Τόσκας είναι ένας επιτυχημένος υπουργός. Από εκεί και μετά επιγίνεται ιδιαίτερη σπέκουλα σε αυτό που είπε. Τι θα γίνει αν δούμε έναν κλέφτη στο σπίτι, αν θα πρέπει να σηκωθούμε και να κάνουμε φασαρία ή αν θα πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι κοιμόμαστε. Μου έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση. Διάβασα χθες τα νέα τις δηλώσεις ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας, κατά σύμπτωση με το ίδιο επώνυμο και όνομα με τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είπε ότι όταν ήταν στην Ουάσιγκτον παρακολούθησε ένα σεμινάριο που ακριβώς τις ίδιες οδηγίες άκουσε από την αστυνομία. Το είπα και εγώ από την αρχή. Γιατί προβλέπεται από τις οδηγίες αστυνομίας. Αλλά όταν το λέει ο Υπουργός. Πάλι δεν είναι λίγο, δεν είναι προκλητικό. Όπως μπορεί να ερμηνευτεί από τους πολίτες, κύριε Κατρούγκαλε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όχι. Προκλητική είναι η διαστρέβλωση όταν γίνεται από τα μέσα. Δεν εννοώ εσάς. Μα δεν μεταφέρθηκε κάτι διαφορετικό, κύριε Υπουργέ. Ό,τι είπε ο Υπουργός. Κυρία Μπάρμπα, ξέρετε τι με ρωτήσατε. Ξέρετε τι με ρωτήσατε. Ότι όταν το λέει η αστυνομία είναι καλό. Όχι. Ακούστε πώς το κατάλαβα εγώ. Όταν το λέει η αστυνομία είναι καλά, αλλά όταν το επαναλαμβάνει ο αρχηγός της αστυνομίας, ο πολιτικός αρχηγός της αστυνομίας, είναι λάθος. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέω, κύριε Υπουργέ, ελπίζω να μην είμαι παρανοϊκή, τουλάχιστον όχι ακόμα, το μέλλον είναι μπροστά μας. Αλλά αυτό που εννοώ είναι ότι όταν ο Υπουργός. Παρακαλώ, αυτό θα με επιτρέψετε να διευκρινίσω μόνο για να μπορέσετε να απαντήσετε. Όταν λοιπόν ο Υπουργός είναι απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι σοκάρονται από ένα ακόμα έγκλημα, το οποίο θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, χτυπάμε 100 ξύλο άνθρωπο είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Και βλέπουν τον Υπουργό να δίνει οδηγίες του τύπου «Δεν πρέπει να ξυπνήσετε» και αντίστοιχα μετά να θεωρεί ότι αυτά που γίνονται επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία δηλώνει, χωρίς να προσθέτει όμως το κάτι παραπάνω που να κάνει τους πολίτες να νιώσουν ασφαλείς. Αυτό δεν είναι λάθος. Οι πολίτες σας κάνουν ό,τι κάνουν. Από την αστυνομία και την ηγεσία του Υπουργείου τι γίνεται. Γιατί η αστυνομία έχει κατηγορήσει το Υπουργείο Πολάκη σε κακή συνεργασία. Θα ήταν σχιζοφρενικό και παρανοϊκό, άλλα λένε, έλεγε η αστυνομία.
Και άλλα να έλεγε αυτός ο οποίος έχει την πολιτική ευθύνη. Σύμφωνοι, αλλά ο Υπουργός δεν μπορεί να μένει σε αυτό, έτσι δεν είναι. Άρα, δεχθήκατε κι εσείς ότι ως προς το τι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς όταν μπει ένας κλέφτης σπίτι του, η αστυνομία είχε δίκιο, άρα και ο Υπουργός όταν το επανέλαβε δίκιο είχε. Το παρακάτω, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, από εκεί και πέρα ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για το παρακάτω, μισό λεπτάκι, να ξεχωρίζουμε τα θέματα. Άρα στο πρώτο πράγμα είχε δίκιο ο Υπουργός. Και όσοι τον κατηγορούν, ουσιαστικά προσπαθούν να ψαρέψουν στα θολά νερά του φόβου και της ανησυχίας των πολιτών. Από εκεί και μετά, προφανώς, πρέπει να αυξηθούν οι περιπολίες, πρέπει να αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας. Όλα αυτά γιατί δεν έχουν γίνει όλους αυτούς τους μήνες. Αντίμεσα σε αυτά που μας λέει η Νέα Δημοκρατία για τη μείωση του προσωπικού. Όταν μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες και πρέπει να έχουμε λιγότερους δημόσιους υπαλλήλους και λιγότερους αστυνομικούς, ουσιαστικά αντιφάσκει με αυτό το αίτημα ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας που πρέπει να έχουν οι πολίτες. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι δικαιολογείται τον Νίκο Τόσκα, τον υπουργό της κυβέρνησης, αλλά ουσιαστικά και εσείς. Αφού συμφωνήσατε με αυτά που είπε. Κύριε Κατρούγκαλε, πάντα κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Συμφωνούμε στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες πάγιες αρχές ασφαλείας που πρεσβεύει η αστυνομία στη χώρα μας ενδεχομένως και αλλού, που όμως δεν μπορεί να λέγονται από τον Υπουργό χωρίς το επόμενο βήμα, κύριε Κατρούγκαλε. Δεν μπορεί απλά να λέμε κάτι στο οποίο ενστικτοδός ένας μη εκπαιδευμένος πολίτης, επιτρέψτε μου, θα ολοκληρώσω σε μισό λεπτό. Ένας μη εκπαιδευμένος πολίτης μπορεί να αντιδράσει με οποιονδήποτε τρόπο. Το θέμα είναι ότι ο Υπουργός, ο ίδιος είπατε, ότι λείπουν πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Όχι με οποιονδήποτε τρόπο τι. Είπα λοιπόν ότι ο Υπουργός επαλαμβάνει τα σωστά πράγματα που λέει και η αστυνομία. Από εκεί και πέρα, όμως, τι γίνεται, επί του πρακτέου. Όσο ακούν κριτική σε αυτό, δημαγωγούν. Από εκεί και μετά, ο Υπουργός με τη δράση του έχει εξασφαλίσει τη μείωση των περιστατικών εγκληματικότητας. Η αντιπολίτευση έχει άλλη άποψη, βέβαια. Και το τρίτο που είπα, και το, η αντιπολίτευση δημαγωγεί, γιατί δεν μπορεί να λέει ότι θα έχουμε λιγότερους αστυνομικούς και περισσότερη αίσθημα ασφάλειας. Εσείς λοιπόν λέτε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερους αστυνομικούς. Θα έχουμε, γιατί οι ίδιοι αστυνομικοί πραγματικά λένε ότι υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Ακούστε, έχει μειωθεί συνολικά κατά το 1 τρίτο ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι αστυνομικοί, λόγω των μνημονιακών μέτρων. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι τάχα έχει αυξηθεί ο αριθμός. Πρόκειται επομένως για δημαγωγία εκεί που τα νούμερα μιλούν. Και αυτό που λέω είναι ότι ο δημόσιος λόγος πρέπει να είναι καθαρός. Δεν πρέπει να κατηγορείται, για παράδειγμα, ο πολιτικός αρχηγός της αστυνομίας όταν λέει αυτό που ήδη είναι η Δημοκρατία. Εάν για κάτι κατηγορείται εντός πολλών εισαγωγικών ο Υπουργός, είναι για το γεγονός ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται ασφαλείς. Υπάρχει θέμα, το βλέπετε κι εσείς, το είπατε. Εξάλλου από εκεί και πέρα δικαιολογείται τον Νίκο Τόσκα και είναι σεβαστό. Μισό λεπτάκι. Όχι, είπα δύο διαφορετικά πράγματα. Είπα ότι είναι προφανές να ανησυχεί ο κόσμος όταν υπάρχουν περιστατικά εγκληματικότητας, ακόμα και όταν αυτά είναι σε μείωση σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία. Όταν όμως βλέπω σε μια σχετικά καλύτερη κατάσταση με αυτή που υπήρχε σε σχέση με το ότι εφαρμοζόταν επί Νέας Δημοκρατίας να προσπαθεί να δημιουργηθεί τεχνητά ένα κλίμα φόβου, αυτό το θεωρώ δημαγωγία και μάλιστα εκεί που δεν θα έπρεπε να γίνεται. Κύριε Κατρούγκαλε, νομίζω ότι ο κόσμος έχει κρατήσει αυτά που θέλει, αυτά που τον ενδιαφέρουν. Ήσασταν να σαφείς στις θέσεις σας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Θα επανέλθουμε στο πολιτικό θέμα. Θα το σχολιάσουμε στην συνέχεια με Εύη Καρακώστα και τον κύριο Καραγκούνη. Πρώτα όμως, ελάτε να πάρουμε μία ανάσα από κάτι διαφορετικό, να ευθυμίσουμε. Θα συνδεθούμε με Λονδίνο και εκεί μας περιμένει ο κ. Μιχάλης Μονεμβασιώτης. Καλή σας ημέρα. Είστε ο σκηνοθέτης ενός φιλανθρωπικού ντοκιμαντέρ του 11, το οποίο έχει κάνει αίσθηση.